Πάμε τώρα στο Καϊρό. Πάμε στον κύριο Χρήστο Καβαλή, πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Καϊρού. Επικοινωνία είναι πάρα πολύ δύσκολη, οπότε είμαστε τυχεροί που τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα. Κύριε Καβαλή, περιγράψτε μας λίγο τη νύχτα που πέρασε. Ήταν τα πράγματα πιο ήρεμα από τις προηγούμενες βραδιές? Υπάρχει. Πολύ πιο ήρεμα. Πολύ πιο ήρεμα. Δηλαδή υπάρχει μια αίσθηση αποκλιμάκωσης, έτσι. Κοιτάξτε, από πλευράς της ασφάλειας που δεν αισθανόμασταν καθόλου, τα πράγματα ήταν αρκετά καλύτερα χτες. Και διότι ο στρατός έχει βάσει περισσότερες δυνάμεις, αλλά και διότι άρχισε και η αστυνομία να εμφανίζεται. Όταν λέτε ότι είχατε φόβους για την ασφάλεια, πείτε μου το πιο ακραίο το οποίο ζήσατε και οδήγησε σε αυτό ακριβώς το συνέστημα. Κοιτάξτε, το ακραίο είναι ότι ακούγαμε πυροβολισμούς, υπήρχαν κάποια αυτοκίνητα της αστυνομίας ή κάποια ασθενοφόρα τα οποία είχαν κλαπεί από κακοποιά στοιχεία και οπλισμένοι περνούσαν από περιοχές όπου έβλεπαν αφύλακτους χώρους, κατέβαιναν και διελατούσαν. Παραδείγματος χάρη, οπότε σε όλες τις διασταυρώσεις των συνοικιών μπήκανε κοτρώνες στους δρόμους για να αποφύγουν να πλησιάζουν αυτά τα αυτοκίνητα από τα σπίτια. Το ακραίο ήταν ότι κυνηγώντας κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πυροβολούσαν, μπορέσαν και τους σταματήσαν και τους αφόπλησαν. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι να κυκλοφορούν κάποιοι με κάποια αυτοκίνητα. Οπλισμένοι, κακούργοι, από εξορισμού δηλαδή, εξ επαγγέλματος, και εμείς τώρα άοπλοι πολίτες οι περισσότεροι, με λωστούς και με πέτρες να τους χτυπήσουμε και να τους σταματήσουμε. Αυτά δυστυχώς συνέβηκαν. Κύριε Καβαλή, από την ελληνική κοινότητα του Καΐρου, θα φύγει κόσμος με τα ΣΕΚΑ 30 που πηγαίνουν στην Αλεξάνδρεια? Έχετε κάποια τέτοια εικόνα? Όχι. Έτσι. Το αεροδρόμιο του Καΐρου παραμένει σε λειτουργία. Η κοινότητα μαζί με τις διπλωματικές αρχές έχουμε κανονίσει όποιο άτομο θέλει να φύγει και ή επειδή δεν έχει χρήματα διότι μπλόκαραν τα λεφτά τους οι τράπεζες ή οτιδήποτε, η κοινότητα, επειδή είναι και φερέγγιος οργανισμός, εκδίδει το εισιτήριο χωρίς να πληρώσουμε χρήματα. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Μέσω των πολιτικών αερογραμμών, λέτε, μέσα δηλαδή το απαντήσει. Προφανώς, αφού λειτουργούν, δεν έχει νόημα για εμάς να ζητήσουμε σε 130. Συν του ότι είναι και μια σπορά πανικού αυτό το πράγμα. Που για την στιγμή ευελπιστούμε ότι δεν χρειάζεται. Πάντως θα το κάνουμε. Στην Αλεξάνδρεια πηγαίνουν 3%, αλλά προφανώς εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα όσον αφορά τη μετακίνηση. Δεν υπάρχουν και πτήσεις. Όχι, η Αλεξάνδρεια δεν έχει άμεσες πτήσεις για Αθήνα. Οπότε εκ των πραγμάτων έπρεπε να φύγει ο κόσμος. Όποιος ήθελε να φύγει δεν μπορούσε. Ή δεν μπορεί. Πρέπει να έρθει Κάιρο. Και πώς να έρθει Κάιρο όταν η κυκλοφορία σταματάει? Σχεδόν είναι μόνο 3-4 ώρες την ημέρα. Οπότε. Ήταν φυσιολογικό να γίνει αυτό στην Ελλάδα. Σήμερα είναι η μέρα με το πιο μεγάλο συλλαλητήριο, όπως αναμένεται. Μιλάνε για κάθοντων μερίων τα διεθνή πρακτορία στην Αίγυπτο. Αυτή είναι η εικόνα που έχετε και εσείς. Ονομάσαν το συλλαλητήριο του 1 εκατομμυρίου ανθρώπων. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, ο κόσμος έχει αρχίσει και οι ηθοποιοί και οι διάφοροι να λένε ότι ρε παιδιά, έχουμε φτάσει το μήνυμα. Μην τα φτάσουμε στα άκρα. Η Αιγύπτη γενικά δεν είναι ακραίος λαός. Και προσπαθούν να πούνε ότι εντάξει, προφανώς έχει μεθοδεύσει την κατάσταση ο πρόεδρος για να φύγει. Αυτό δεν το λέει κανείς, αλλά εννοείται. Οπότε αφήστε το να τελειώνει αυτό το πράγμα με το καλό και να μαζέψουμε τη μεγάλη καταστροφή που έχει γίνει στη χώρα. Όταν λέτε καταστροφή, εννοείται κυρίως σε υποδομές, εννοείται σε οικονομική καταστροφή λόγω του χρηματιστηρίου το οποίο δεν λειτουργεί, οικονομική καταστροφή γιατί φεύγουν οι επενδυτές. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ζήτημα μετά την εξέγερση στην Αίγυπτο? Ένα από τα βασικά έσοδα της Αιγύπτου είναι ο τουρισμός. Λοιπόν, για να μπορέσει να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη η οποία είχε χτιστεί στην Αιγύπτο, θα πάρει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια πολύ δύσκολη περίοδο οικονομικής κρίσεως για τη χώρα, η οποία είχε βγει αρκετά καλά από την διεθνή οικονομική κρίση. Πάντως, κύριε Καβαλή, οι Έλληνες είναι καλά, έτσι, στις ελληνικές κοινότητες. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά, είμαστε σε επαφή μεταξύ μας, είμαστε σε επαφή με τις διπλωματικές αρχές εδώ που κάνουν και αυτοί τον αγώνα τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν υπάρχει θέμα παραπονών και κάποια άτομα τα οποία έχουν πει ότι και καλά μας αφήσανε στο έλεος του Θεού. Στο έλεος του Θεού ήταν με ταξιδιωτικά πρακτορία τα οποία τους εγκατέλειψαν. Ναι, γιατί ξέρουμε ότι και η ελληνική πρεσβεία, αν και όλες εκενώθηκαν, παρέμεινε ανοιχτή με υπαλλήλους στα τηλέφωνα για να μπορούμε να επικοινωνούμε με τους Έλληνες. Ναι, και το συζητάτε. Οπότε εντάξει, έχει γίνει ένας αγώνας εδώ. Είναι τελείως από κακοήθεια οποιαδήποτε κουβέντα θα υποθεί. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καβαλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Καλό μήνα. Γεια σας.